Γεια σας από τον Παχμαναβιού. Γνώριμο το σκηνικό. Γνώριμο. Πολύ γνώριμο θα έλεγα. Και αυτή φορά η διαφορά μας είναι ότι έχω το Mi 8, το main κινητό μου και το GTR. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τη διαδικασία. Μου το ζητήσατε αρκετοί από εσάς. Ξέρω ότι οι περισσότερες σε ξεφτέρια έχω πάρα πολύ μεγάλο feedback από άτομα που το έχουν κάνει είτε μέσω του οδηγού του Mad Doctor, και θα ήθελα για ακόμη μια φορά να τον ευχαριστήσω. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Unpacman Review είναι συνδιαχειριστής στο iTech News, οπότε είτε Mad Doctor, είτε iTech News, είτε Unpacman Review, μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για την ίδια ομάδα. Γι' αυτό και βλέπετε και υπάρχει αυτή έτσι η συνεργασία και η σύμπραξη και υποστηρίζουμε όλα αυτά τα προϊόντα της Amazfit, όλα αυτά τα smartwatch και smartband από το πρώτο μέχρι το τελευταίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ό,τι θα βγει στην πορεία. Λοιπόν, για λόγους τάξης όμως, αν και έχει κάνει πρώτα απ' όλα ο γιατρός, του το όφιλε ο κόπος του έναν οδηγό και τον ανέρτησε εχθές στο κανάλι του στο iTech News, για λόγους λοιπόν τυπικούς θα κάνω και εγώ για να υπάρχει στο κανάλι μου αυτός ο οδηγός από Android, το πώς θα περάσουμε ελληνικούς χαρακτήρες στο αγαπημένο από πολλούς από εσάς Amazfit GTR. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Οι περισσότεροι γνωρίζετε. Εχθές έκανα το βιντεάκι με το iPhone, το οποίο ήταν πιο δύσκολο, πιο βάθια τα νερά. Το βίντεο θα περάσει κάπου εδώ πέρα πάνω. Και εδώ, εφόσον οι περισσότεροι γνωρίζετε τη διαδικασία, θα κάνουμε τα πράγματα, νομίζω, πιο γρήγορα. Λοιπόν, βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να έχουμε ασφαλώς περασμένο στο κινητό μας το Amazfit App. Okay. Συνδεδεμένο, μια χαρά, για να δούμε. Amazfit GTR, μπαταρία 38%, μια χαρά και τι χαμπάρια. Okay. Το ένα λοιπόν που θα χρειαστούμε θα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Notify and Fitness. Το επιλέγω. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, είτε με Mi Fit, είτε με το Mi Band 4, το μπλε, γιατί υπάρχουν δύο ειδών Mi Fit, αυτό το οποίο είναι μπλε απ' έξω και το πράσινο. Το μπλε είναι για bands, το πράσινο είναι για smartwatches. Οπότε συνδεδεμένο μια χαρά και στα δύο. Τι θα κάνουμε, τι κάνουμε πάντα, μάλλον θα ανάψω λίγο γιατί τα έχω. Τα ανάψα. Νομίζω ότι βλέπουμε καλύτερα. Okay. Τι θα κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα ανοίξουμε λοιπόν έναν φιλομετρητή. Θα ανοίξω τον browser, τον υπάρχοντα που έχει το κινητό μου μέσα. Μπορείτε να ανοίξετε όποιο θέλετε. Θα πάω λοιπόν εδώ. Θα πατήσω iTech News. Να το. Πάμε μπροστά. Θα περιμένω λιγάκι. Να το, μου άνοιξε το hamburger μενού, αυτό το πολύ ωραίο μενουδάκι με το πολύ πολύ ωραίο όνομα που όποτε το λέω πεινάω. Θα πάω λοιπόν να βρω το Mi Fit, Mi Band 2, 3, 4, Beep, GTR, Verge και Stratos, που είναι όλα αυτά που εξυπηρετούμε ανεπίσημα για όλη την Ελλάδα από αυτό το site, από αυτόν τον χώρο μάλλον, από iTech News και Unpacman Review. Θα πάω να βρω το Amazfit GTR. Θα κλείσω διαφήμιση. Θα βρω το άρθρο του γιατρού και σε αυτό θα σας παραπέμψει το link που θα σας έχω στην περιγραφή. Το Amazfit GTR 47 χιλιοστά Global, δείτε πως μπορούν όλοι πια να έχουν ειδοποιήσεις στα ελληνικά. Θα το ανοίξω και θα πάω να βρω τα αρχεία που χρειάζεται να κατεβάσω. Θα πρέπει να έχετε, τα είπαμε και στην αρχή, το Amazfit, το app και το Notify and Fitness το πράσινο, και εδώ από κάτω μας έχει, κλείσε εσύ, τα τρία αρχεία που θα χρειαστούμε: firmware, FW, RES, resources, και FT, τα fonts. Με αυτήν ακριβώς τη σειρά, και κόβω λίγο ταχύτητα για να τα πω γιατί εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, θα πρέπει να τα περάσετε 1, 2, 3, γιατί αλλιώς
Αλλιώς, παιδιά, μπορεί να κρασάρατε κάτι και η ευθύνη είναι δική σας. Θα περνάει ούτως ή άλλως και εδώ πάνω στο βίντεο, το κάνω σε όλα, η ευθύνη είναι δική σας για ό,τι κάνετε σε τέτοιες καταστάσεις, όπως και η ευθύνη είναι δική μου που έχω περάσει 42 φορές τα firmware μέσα για να μπορείτε να τα δείτε εσείς. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά που θα το κάνετε για εσείς, η ευθύνη είναι δική σας. Πάμε λοιπόν να κατεβάσουμε το πρώτο μας αρχείο. Οκ, να κατέβει. Κατέβηκε. Πάμε λοιπόν το δεύτερο. Οκ. Κατέβηκε. Και πάμε και στο τρίτο. Οκ. Κατέβηκε και αυτό. Τελειώσαμε άρα από εδώ. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Και πού πάμε? Πάμε Notify and Fitness. Alright. Πάρα πολύ ωραία. Θα πατήσω το hamburger menu. Θα βρω που τα γρανάζακια μου. Να το, ρυθμίσεις. Θα μπω στα βασικά, στο πρώτο μενού που θα μου ανοίξει. Θα πάω κάτω και θα πω έκδοση firmware Amazfit, device info ή update. Θέλω να του κάνω update. Το άνοιξα δύο φορές. Ναι. Λοιπόν, μου λέει τελευταίο firmware. Όχι, θέλω να διαλέξω φάκελο. Οπότε, πάμε λοιπόν, θα πάω στον Πούντος. Είναι βράδυ, παιδιά, έχω αρχίσει και τα χάνω. Στον File Manager Plus, Downloads. Και να λοιπόν τα τρία τα αρχεία που κατέβασα. Τι είπαμε πρώτα απ' όλα? Εδώ είναι αντιστρόφως γυρισμένα, γιατί πρώτα κατεβάσαμε το FW, δεύτερο το RES και τρίτο το FT. Άρα θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Το επιλέγω. Το τσεκάρει. Μου λέει ότι είναι έγκυρο firmware, συμβατό μάλλον, πάντα επειδή υπάρχουν διάφορα κολλήματα. Χρησιμοποιώ και τικάρω και το alternative το πρώτο με το ερευνηματικό και το alternative το δεύτερο. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον τρόπο θα το περάσει το πρόγραμμα, με ενδιαφέρει να το περάσει και να το κάνει γρήγορα. Οπότε πάντα τικάρω και τα δύο και έτσι συνήθως δεν έχω θέμα. Ό,τι και αν θέλω να περάσω, αυτό είναι ένα μικρό tip. Ακόμα και αν έχετε Stratos, ακόμη και αν έχετε Verge ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Notify and Fitness. Και του πατάω λοιπόν Start Update. Θα του δώσουμε λίγο το χρόνο του. Ξεκίνησε. Και αν και πέρασε γρήγορα, τελικά έγινε και γρήγορα. Και πήγε να μου ανοίξει το Mi Fit, ήδη το βλέπετε. Το πέρασε, επανεκκινεί το ρολόι και θα μου βγάλει και θα μου ζητήσει ότι θα πρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή Amazfit. Θα το αφήσω λοιπόν εδώ όπως είναι και εγώ θα πάω να προετοιμαστώ. Θα πάω λοιπόν back, θα ξαναπατήσω το hamburger menu, ξανά ρυθμίσεις. Και πάμε να βρούμε update, choose file, hamburger menu, στο κινητό μας πλέον, file manager, λιφθέντα και θέλω τα resources. Τα επιλέγω λοιπόν, select, μου έβγαλε το μηνυματάκι που σας είπα, να το, έκανε τον έλεγχο ότι το firmware είναι σωστό, είναι συμβατό και θα του κάνω start update. Θα του δώσω πάλι το χρόνο του. Μάλλον δεν θέλει το χρόνο του. Μου λέει δεν συνδέθηκε. Όταν είναι κάτι τέτοιο, πολύ απλά, βγείτε έξω, βγάλτε το, καθαρίστε το, ξανανοίξτε το, κάντε ένα refresh. Πάντα μου αρέσει τα πράγματα
να τα δείχνω ακριβώς όπως είναι. Οπότε ό,τι προβλήματα προκύπτουν στην πορεία μιας εγκατάστασης, να τα βλέπουμε μαζί και να τα λύνουμε μαζί. Παρεπιπτόντως, εδώ βλέπετε, μου έβγαλε ότι μοιάζει να μην λαμβάνει κάτι σωστά και τα λοιπά και τα λοιπά, και θα πρέπει να κάνω επανεκκίνηση από τις ρυθμίσεις. Πριν το κάνω, θα δοκιμάσω να δω εάν πραγματικά μπορεί να το πάρει έτσι. Οπότε θα ξαναπάω λοιπόν κάτω, update, choose file, hamburger menu τηλεφώνου, file manager plus, αυτόν χρησιμοποιώ, θα σας έχω και για αυτόν link, μάλλον το όνομα, γιατί μπορείτε να το κατεβάσετε κατευθείαν από το Play Store, downloads, resources, select, τσεκάρισμα, start. Ξεκίνησε. Του δίνουμε λοιπόν το χρόνο του, άρα δεν χρειάστηκε να κάνουμε την επανεκκίνηση, αυτό που λέγαμε, μέσω να κλείσουμε και να ανοίξουμε το πρόγραμμα από τις ιδιότητες, και από ό,τι φαίνεται το πάει πραγματικά σφεντόνα. Η ταχύτητα, να το πω έτσι και αυτό, μην και το βλέπω και πάει αρκετά γρήγορα, έχει να κάνει με το τι Bluetooth έχετε στην συσκευή σας, στο τηλέφωνό σας, αν είναι 4, αν είναι 5, με διάφορους παράγοντες. Μπορεί να παίξει σε σχέση με αυτό που βλέπετε εδώ και το δικό σας. Και 100% τελείωσε. Θα περιμένω να μου ανοίξει. Θα περιμένουμε να το χωνέψει. Το πέρασε γι' αυτό, άνοιξε το ρολόι μας μια χαρά και πάμε να περάσουμε και τη γραμματοσειρά μας, τη γραμματοσειρά την 11. Αυτή που κάνει τη διαφορά και μας κάνει να έχουμε ελληνικούς χαρακτήρες σε όλα τα Amazfit GTR με διάμετρο 47 χιλιοστών. Πάω λοιπόν πίσω, πάμε ξανά εδώ, πάμε ρυθμίσεις, update, choose file, hamburger τηλεφώνου μας, file manager, λήψεις, FT version 11. Το επιλέγω, select, τσεκάρισμα, start update. Του δίνουμε και εδώ το χρόνο του, αν και σχετικά το πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ούψ, κόλλημα. Πάμε ξανά. Ανεβάζω. Τη διαγράφω ουσιαστικά. Σβήνω την εφαρμογή μου που τρέχει στο background, την ανοίγω από την αρχή, επιλέγω ρυθμίσεις, update, choose file, file manager τηλεφώνου, downloads, FT, select, checking file, το περιμένουμε να τελειώσει, start update. Και για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Και να μην το ματιάσω, το βλέπω να πάει μια χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο step της όλης διαδικασίας. Ουσιαστικά τι κάναμε τώρα, περάσαμε ένα beta firmware. Ένα firmware το οποίο θα βγει. Και το οποίο μας έχει τους χαρακτήρες με τον κωδικό αριθμό ή την κωδική ονομασία 11, που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ελληνικούς χαρακτήρες στις ειδοποιήσεις μας. Okay. Τι κάνουμε από εκεί και έπειτα? Ή το αφήνουμε και το δουλεύουμε έτσι μέσω του Notify and Fitness και that's all, πράγμα που εγώ δεν θα το έκανα, γιατί θέλω πραγματικά να έχω συνδεδεμένο
το ρολόι μου με την μαμά εφαρμογή. Οπότε θα κάνω τι, θα πάω να ανοίξω μετά αφού τελειώσει την εφαρμογή Amazfit. Θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, θα μας κάνει downgrade, θα μας σβήσει δηλαδή τα resources και το firmware, αλλά δεν θα σβήσει τη γραμματοσειρά. Θα κρατήσει τη γραμματοσειρά με την κωδική ονομασία 11. Θα συνεχίσω λοιπόν να έχω ελληνικά. Οκ. Okay. Τελειώσαμε άρα από Notify and Fitness. Και ας το πάμε λοιπόν στην άκρη. Και να πάμε Amazfit. Πάμε λοιπόν εδώ. Πάμε πίσω. Με το που μπήκα μέσα, κατευθείαν κατάλαβε ότι, ξέρεις κάτι, δεν συνάδει η έκδοση που έχεις κατεβασμένη από το Play Store με αυτή που μου έχει στο ρολόι. Άρα εγώ θα πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και να σε γυρίσω εκεί που πρέπει να σε γυρίσω. Θα του δώσουμε λοιπόν λίγο το χρόνο του και θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμά μας. Ούψ! Σφάλμα! Ακύρωση! Θα κάνω το ίδιο πράγμα που έκανα και με το Notify and Fitness. Άρα, ανεβάζω. Τσακ! Το βγάζω από το multitasking και ξεκινάω την εφαρμογή από την αρχή. Ξεκίνησε και ξαναξεκινάει. Θα του δώσουμε λοιπόν το χρόνο του και ελπίζω αυτή τη φορά να μην το ματιάσουμε και να πάει να το σταυρώσουμε κιόλας και να πάει μια χαρά. Πέρασε το υλικό λογισμικό, φύγεσαι από εδώ, δεν σε θέλω. Ξαναπάμε, γίνεται σύνδεση, άρα πέρασε το firmware. Εδώ ίσως να χρειαστεί να ξανακάνετε ένα κλείσιμο και άνοιγμα της εφαρμογής Amazfit App. Γιατί έχει κάνει επανεκκίνηση το ρολόι μας, αυτό προσπαθεί να συνδεθεί, δεν θα το βρει μέχρι να ξεκινήσει, οπότε μπορεί να μην συνδεθεί και ποτέ. Πάμε λοιπόν εδώ προφίλ, να δούμε τι γίνεται. Γίνεται σύνδεση μου λέει. Το ρολόι ξεκίνησε. Μας λέει συνδέστε το. Εδώ όση ώρα και να το αφήσω. Μέχρι το πρωί θα περιμένουμε εδώ και ακόμα θα παλεύει. Άρα λοιπόν τι κάνω. Ανεβάζω. Το αφαιρώ από το multitasking. Ξαναβγαίνω, ξαναμπαίνω και για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Κατευθείαν. Resources. Του δίνουμε το χρόνο του. Επιτυχής ενημέρωση και το GTR ξεκίνησε. Πάω προφίλ, πάω μέσα και δεν βλέπω τίποτα άλλο να θέλει ανανέωση. Πάμε και μία στην αρχή, να του κάνουμε ένα refresh, στην προπόνηση, συγχρονισμός δεδομένων, τίποτα. Άρα πάω προφίλ και πάμε να δούμε τι κάναμε. Πάμε λοιπόν εδώ. Έκδοση υλικο λογισμικού version 1.3.4.19. Έλεγχος για ενημερώσεις καμία, τίποτα. Και είμαστε μια χαρά. Και για να δούμε, μου έχει κρατήσει τα μηνύματα ή όχι. Τα έχει σβήσει. Οπότε θα μπορούσα να έχω ένα μήνυμα παρακαλώ. Γιατί έχω και βοήθεια. Δεν είμαι πια μόνος μου. Για να δούμε τι θα μας γράψει. Οπ! Το όνομα θα έχει σβήσει για ευνόητους λόγους
Και έχουμε μια μεγάλη καλησπέρα από τον Unpackman Junior, από το γιο μου. Unpackman Junior, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελληνικά, ελληνικότατα, κομπλέ, απλά, με σταθερές κινήσεις, με τα προβλήματα να μας βγαίνουν μπροστά και να τα λύνουμε ένα-ένα. Και ναι, έχουμε ελληνικές ειδοποιήσεις σε Amazfit GTR 47 χιλιοστών σε όλα. Android και iOS. Πιο απλά από ποτέ. Γιατί ξέρετε κάτι? Ναι, θα το πω. Θα το πω και δεν με νοιάζει. Γιατί εδώ σε αυτό το κανάλι δεν ανοίγουμε μόνο πακέτα, ούτε δείχνουμε μόνο το έξω. Πάμε από μέσα προς τα έξω. Και αυτό έχει να κάνει και με τα DIY και με τις επισκευές, αλλά και με το λογισμικό. Και hardware και software. Δεν θα σας πω ότι «Α, τι ωραίο που είναι αυτό», αυτό μπορείτε να μου το πείτε και εσείς ή να το πείτε και μόνοι σας τον εαυτό σας, εάν σας αρέσει ή όχι. Θα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και θα τα πάμε έστω και μισό βήμα παραπέρα. Αυτό θέλω να κάνω και αυτό θέλω να συνεχίσω από αυτό το χώρο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας για σήμερα. Αυτό ήταν το tutorial μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, εάν σας αρέσει η δουλειά μου, κάντε ένα like, βοηθάει. Κάντε ένα subscribe, βοηθάει ακόμη περισσότερο. Κάντε ένα share του καναλιού ή όποιου βίντεο σας αρέσει. Αυτό πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Όπως βοηθάει πάρα πολύ οι αγορές σας να γίνονται μέσω των links του καναλιού. Αυτό δίνει τη δύναμη και τη δυνατότητα να μπορώ να φέρνω όλον τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις βελτιώσεις που στο τέλος περνάνε ανταποδοτικά προς τα εσάς. Εδώ υπάρχει ανταπόδοση, είναι δούνε και λαβίν. Αυτό πιστεύω, αυτό πρεσβεύω και το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, όπως μου αρέσει πάντα να χρησιμοποιώ λαϊκές ρίσεις. Και για να τελειώσω, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης και μείνετε ενημερωμένοι, γιατί έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από αυτό το χώρο. Αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, θα χαρώ να τα πούμε, θα χαρώ να βοηθήσω. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!